ευχαριστήσουμε αυτούς που διοργανώνουν αυτή την υπέροχη γιορτή για την πόλη μας. Χαιρόμαστε πάλι που βλέπουμε τα μάτια της Εύης. Ευχαριστώ. Τον Γιώργο και τον Κώστα τον Αποστολόπουλο, την ψυχή του αγώνα. Αυτός ο οποίος με την ομάδα του σχεδίασε και οργάνωσε πριν από χρόνια. Και απολαμβάνονται για όμορφη φορά στη Λαμία. Για μας είναι η Λαμία ένα γκραντ. Στη Λαμία ένα γκραντ έγινε, γιατί εδώ είναι η γέννηση του αγώνα και εδώ είναι η πατρότητα. Οπότε καταλαβαίνετε, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να σηματοδοτεί την ταυτότητα της πόλης σαν αυτή της αγώνα. Να είστε καλά, έχουμε καλή επιτυχία σε όλους. Και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και που είστε όλοι εδώ σήμερα. Την καλησπέρα μου σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ. Τους παρουσιαστές μας, όλους τους αθλητές που θα τρέξουν. Να ευχαριστήσω από την αρχή τους εθελοντές που κάθε χρόνο με αγάπη στηρίζουν το Λαμία Night Run. Περίπου 200 εθελοντές κάθε χρόνο. Αυτό δείχνει την αγάπη που έχει η πόλη αυτή για τον αγώνα αυτό. Και φυσικά έναν αγώνα που γίνεται όπως είπαμε πολλά χρόνια και πάντα από την αρχή του αγώνα είναι δίπλα μας ποιος και το στηρίζει, ο κύριος Καραΐσκος ο δήμαρχός μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν διοργάνωση. Δεν θέλω να πω πολλά για να μην καταπτύγω και τον χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Να πω μια καλησπέρα σε όλους. Να με επιτρέψετε να κάνω μια διόρθωση. Δεν είναι η πρώτη φορά. Γιατί εγώ κάθε μέρα τρέφω το Φθιώτιδα Ραν. Και το Στερεά Ραν και το Λαμία Ραν. Όχι μόνο night, αλλά και all day και all night. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ. Θυμάται ο κύριος Μαρτάκης που ήμουνα όταν παρουσιάστηκε το Στερεά Ραν από τον κύριο Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του και είχε υποσχεθεί ότι θα είμαι κοντά και θα είμαστε κοντά, γιατί πραγματικά ο αθλητισμός είναι χαρά, το τρέξιμο είναι χαρά, για να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η ζωή μας όλη είναι ένα τρέξιμο. Και χωρίς τρέξιμο δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Πάντοτε θα είμαστε στο τρέξιμο. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν θα αράξουμε ποτέ. Και αν δεν θα αράξουμε ποτέ, δεν θα σκουριάσουμε και ποτέ. Γι' αυτό να τρέχετε. Μη σταματάτε να τρέχετε και στο Στερεά Ραν, και στο Λαμία Night Ραν, και στο Καρπενήσι, και στο Χαλκίδα Ραν, και στο Θήβα, Λιβαδιά, οτιδήποτε, Στερεά Ραν και σε όλη μας τη ζωή θα τρέχουμε για να ζούμε. Θα τρέχουμε για να προσφέρουμε και για να σας καταλάβετε ότι αυτό είναι και ευαγγελικό. Λέει μέσα στο Ευαγγέλιο ότι ο Λόγος του Θεού τρέχει και ου δέβεται. Το Ευαγγέλιο τρέχει και δεν δένεται, δεν σκλαβώνεται, δεν καθυλώνεται, γι' αυτό και δεν είναι συντηρητικό, αλλά είναι ό,τι πιο προοδευτικό και χαρούμενο και μόνο όποιος τρέχει αυτός προοδεύει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε τέτοια γεγονότα που να ζωντανεύουν όλοι μας, να είναι γεγονότα που κάνουμε πιο ελκυστική. Τον τελευταίο καιρό έχουμε την χαρά να δούμε αλλεπάλληλα γεγονότα. Είχαμε το Ράλι Ακρόπολης, είχαμε τις μέρες της Πανελληνίας και της Λαμίας που μας θυμίσανε λίγο το παρελθόν. Έχουμε τώρα αυτό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν σκεφτόμαστε έξυπνα, καινοτόμα, όταν υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους χορηγούς, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν. Και κυρίως όταν συνεργαζόμαστε όλοι εδώ, Δήμος, περιφέρεια, τοπικοί φορείς όλοι, αγκαλιάζουν τα γεγονότα αυτά και δημιουργούν μια ευχάριστη και χαρούμενη ατμόσφαιρα για όλους μας να την απολαμβάνουν και αυτή τη συμμετέχουν και όλοι οι υπόλοιποι. Πολλά συγχαρητήρια, καλή επιτυχία, συγχαρητήρια και στους εθελοντές. Πάντα να έχουμε τέτοια ευχάριστα γεγονότα. Να είστε καλά, καλά να είστε όλοι. Συμπόθηκε να πράγματα είναι να διαλύσουμε. Το δουν μόνο αυτό. Το θέμα είναι το εξής. Η πόλη έχει πέρα από την πολιτισμική της αναφορά μεγάλο παρελθόν στον αθλητισμό. Και στον κλασικό αθλητισμό έχουν βγει πολλοί σπουδαίοι αθλητές που κάποια στιγμή θα πρέπει να τους πω ονομαστικά έναν-ένα να τους θυμίσουμε, όπως και την Ελληνιονίκη μας, την Νίκη την Παπογιάννη, που θα πρέπει το στάδιο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Καμαρίτσα να ονομαστεί στάδιο Νίκη Παπογιάννη. Είναι η μοναδική Ολυμπιονίκη που υπάρχει εδώ και να απογένει στην Αγία και τους περιοχές μας στον κλασικό αθλητισμό. Αυτό που πρέπει όλοι να κάνουμε, νομίζω ότι σημαίνει η εποχή, να γυναζόμαστε, να τρέχουμε, να περπατάμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα δούμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ένα πράγμα, γιατί είχε οι τροφές και η μεγάλη ο Λιβιονίκης, συγγνώμη, ο αρχοδρόμος μας, η Μαρία Υπολίζου,
και το βιβλίο της είχε τον τίτλο «Μην τα παρατάς». Αυτό νομίζω είναι σε όλα τα επίπεδα, είναι η ίδια αλήθεια. Συγχαρητήρια και σε όσους συμμετείχαν και συμμετέχουν φανατικά και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, στους διαγωνιζόμενους και βεβαίως σε όσους στηρίζουν γενικότερα την προσπάθεια αυτή, στους χωρικούς, σε όλους τους ανθρώπους που καταφέρνουμε όλοι μαζί αυτή την ημέρα να είμαστε μια αγκαλιά. Αυτό χρειάζεται ο κόσμος μας, να είμαστε όλοι μια αγκαλιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, για τα χαμόγελα που μας δίνετε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συμμετέχουν. Δίνουμε την υπόσχεση να συνεχίσουμε για τον χρόνο ακόμα πιο δυνατή. Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Θερμά συγχαρητήρια στους προσφυγητές. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά μικρά και μεγάλα που έλαβαν μέρος και να πλήρουν αυτή τη γιορτή της πόλης.